Πάμε κυρίε και κύριοι, εμεί στο πρώτο θέμα τη επικαιρότητα, για εμά τουλάχιστον, και προσπαθούμε να το αναδείξουμε όσο μπορούμε περισσότερο, πιάνοντα και όλε τι πτυχέ. Ο κύριο Απόστολο Βεζή, όπω βλέπετε, είναι κοντά μα, διευθυντή των προγραμμάτων του ελληνικού προγράμματο για τριχωρή σύνορα. Σα ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Βεζή, που είστε εδώ. Μόλι έχετε έρθει από μια συνάντηση που είχατε στο Μέγαρο Μαξίμου με την υπηρεσιακή πρωθυπουργό. Είναι πραγματικά μια κίνηση που κάνουν οι γιατροί χωρίς σύνορα σε, όλη την Ευρώπη. Ε, παραδώσαμε μια, επιστολή, μια, ανοιχτή επιστολή προς όλους τους πρωθυπουργούς των χωρών, μαζί με ένα σωσίβιο, με ένα σωσίβιο από τους ανθρώπους που έχουν διασώσει γιατροί χωρίς σύνορα. Αυτό που για... κρατάτε εκεί, μπορώ να σηκωθώ, όχι, ε. θα το κάνουμε έτσι, Δώστε μου λίγο χρόνο. Παρακαλώ. παρακαλώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δείτε το παρακαλώ κυρίε και κύριοι. Αυτό. Και είναι ένα σωσίβιο το οποίο έχει μια καλή ιστορία τουλάχιστον, έτσι δεν είναι. Ναι, και ανήκει σε ένα παιδάκι το οποίο διασώθηκε από δικές μας ομάδες. Μιλάμε για 15.000 ανθρώπους που έχουν διασώσει μέχρι αυτή τη στιγμή για τρει χωρί Σύνορα. Δεν είχαν την ίδια τύχη οι άλλοι 3.000 άνθρωποι και οι ομάδες μας αυτή τη στιγμή δουλεύουν στη Λέρο με τους ανθρώπους οι οποίοι μπορέσαν και σωθήκαν από το χθεσινό ναυάγιο. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εικόνες γιατί ε, και χθες χάσαμε αρκετά παιδιά. Και νομίζω ότι αν θέλουμε με οποιοδήποτε τρόπο αυτό το ζωσίβιο να είναι παρελθόν, αν θέλουμε με κάποιο τρόπο να μην έχουμε αυτές τις εικόνες, οι οποίοι πνίγονται στη θάλασσα, στη θάλασσα η οποία έχει γίνει ένας υγρός τάφος, νομίζω αυτό που ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την Ευρώπη την ίδια, ζητάμε να σταματήσει η αποτροπή, να σταματήσει ε, η δυσκ, να σταματήσει δυσκολία και να δοθεί ένα ασφαλέ νόμο τρόπο για τους ανθρώπους οι οποίοι αφήνουν τις εμπόλυμες ζώνες για να έρθουν στην Ευρώπη. Αν μας νοιάζουν ε, και ονομάζουμε πάντα εν ονόματι της ανθρωπιάς ότι η δουλειά μπορεί να είναι οι απάνθρωποι. αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτό το πράγμα θα μπορούσαμε ως Ευρώπη να δώσουμε δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να μετακινηθούν με ασφάλεια. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι 380.000 άνθρωποι έχουν έρθει στην Ευρώπη, μια Ευρώπη η οποία έχει 550 εκατομμύρια κατοίκου. Και μιλάμε για γειτονικέ χώρε, οι οποίε 20 με 30% του πληθυσμού είναι πρόσφυγε οι ίδιοι. Κύριε Βαΐζη, θέλω να μα εξηγήσετε κάποια πράγματα. Η Γερμανία κλείνει τα σύνορα. Αναστέλει στην ουσία τη συνθήκη Σέγγεν. Υπάρχει φόβο να ακολουθήσουν και άλλε χώρε. Ήδη το έχουν εκφράσει. Επισήμω, βεβαίω, αυτό το αίτημα δεν έχει γίνει στι Βρυξέλλε, να πούμε. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτή η κίνηση από την πλευρά της Γερμανίας και ποιοι είναι οι φόβοι, αν ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Συμφίγησα και να πούμε ότι είναι ελεύθερη διέλευση. Δεν υπάρχουν έλεγχοι στα σύνορα, έτσι όπως οι φραγμός, οι κλειστές πόρτες. Το λέω πολύ απλά ενδεχομένως. Κοιτάξτε, θα σας ε, γυρίσω λίγο πίσω στον τον Ιούνιο του 2015, όταν είχαμε πρώτο δημοσίευση μια επιστολή μιας μητέρας από τη Συρία, η οποία έλεγε ότι πραγματικά η Ευρώπη νοιάζεται για μας, δηλώνει ότι νοιάζεται για μας, μας λέει ότι τι πόσο υποφέρει που εμείς αυτή τη στιγμή στη Συρία έχουμε χάσει τις οικογένειές μας, τα σπίτια μας κτλ. Στην πραγματικότητα όμως δεν επιτρέπεται σε αυτούς τους ανθρώπους να βρουν ένα νόμιμο και ασφαλές τρόπο για να έρθουν στην Ευρώπη. Ε, βρίσκονται πάντα απέναντι και με μεγάλη δυσκολία όσο αφορά τις δυσκολίε δυσκολίες που βρίσκουν τους φράχτες είτε στην Ελλάδα, είτε στη Βουλγαρία, είτε στην Ουγγαρία την ίδια. Και έχουμε αυτή τη στιγμή μια Γερμανία, η οποία εφόσον αποδέχτηκε ένα μεγάλο ποσοστό των προσφύγων, κλείνει τα σύνορά τη, δίνοντα ένα μήνυμα στην σημερινή συνάντηση των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνη, ότι πρέπει η Ευρώπη με κάποιο τρόπο να μοιράζεται αυτή την ευθύνη μπροστά σε αυτή την προσφυγική κλίση. Είναι κίνηση πίεσης δηλαδή. Είναι μια κίνηση πίεσης, η οποία όμω μπορεί να είναι και κίνηση η οποία να έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα στι ζωέ χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι στην προσπάθεια ενό θετικού μηνύματο που πήραν πριν λίγε ημέρε. Ξαφνικά, πούμε, να σε ένα μεγάλο κενό, οποιοδήποτε προσπάθεια κάνουν. Αν δηλαδή σήμερα η συνάντηση των Υπουργών, η οποία δεν φτάσει σε ένα επίπεδο συνάντησης κορυφής, όπου παίρνει πραγματικά μια απόφαση και η Ευρώπη εξετάζει συνολικά το πρόβλημα και δίνει ε, νόμιμη και, και ασφαλή λύση στο πρόβλημα των προσφύγων, ε, λυπάμαι που θα το πω, αλλά όλες αυτές τις συναντήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει κανένα αποτέλεσμα. Το μοναδικό που έχουν δώσει, έχουν δώσει περισσότερες ανθρώπινες ζωές να χάνονται και παράλληλα μια διαχείριση απάνθρωπη αυτών των ανθρώπων, ε, είτε είναι στα σημεία εισόδου στην Ευρώπη, είτε μέσα στην Ευρώπη. Μπορώ να σα πω ότι είναι λυπηρό το να βλέπει κανεί εικόνε είτε στην Ουγγαρία, που αυτή τη στιγμή μας οι δικέ μα ομάδε καταγράφουν, είτε στα σύνορα με τα Σκόπια, είτε στην Ελλάδα την ίδια. Η Ευρώπη μπορεί και θα έπρεπε να το λύσει το ζήτημα. Αυτό περιμένουμε σήμερα και μακάρι. Τι περιμένετε να ακούσετε, τι από αυτά που θα πούνε μετά το τέλο τη σύσκεψη θα είναι για εσά ένα πρώτο ενθαρρυντικό στοιχείο, σημείο. Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι, οι αποφάσει έχουν τελειώσει για μα. Ε, πρέπει να υλοποιήσουν πράγματα. Γιατί και πριν τρει μήνες, και πριν τέσσερι μήνες, μιλάγαμε για αποφάσεις, μιλάγαμε για θέσεις οι οποίες διάφορες ευρωπαϊκές χώρες παίρνανε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες της Ευρώπης, που είναι 28 στο σύνολό τους, πρέπει να διαχειριστούν το πρόβλημα και νομίζω ότι είναι διαχειρίσιμο. Το έχω ξαναπεί, ότι δεν είναι ο αριθμός των προσφύγων που φτάνει στην Ευρώπη, ούτε ξαφνικά η Ευρώπη θα γεμίσει με ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουμε τι θα του κάνουμε. Είναι, είναι, πάρα πολύ σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να βρεθεί ένα τρόπο που με ασφάλεια να μετακινούν τον εαυτό του σε μια ευρωπαϊκή χώρα και πέρα να γίνει η διανομή τους ε, στι ευρωπαϊκές ευρωπαϊκέ χώρε και να γίνει η διαχείριση του προβλήματο συγκεκριμένου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μήνυμα που μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες που έχουμε και τους πόρους αλλά και τη διάθεση, γιατί πάντα όλοι συζητάνε για το προσφυγικό ζήτημα, νομίζω ότι πρέπει να σκύψουμε στο πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί Ουγγαρία, γιατί Τσεχία, γιατί αυτέ οι χώρε λένε όχι. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο καθένα όταν δεν βιώνει το πρόβλημα, είναι να μπορέσει να το μεταφέρει το πρόβλημα κάπου αλλού. Η λοιπόν, Ουγγαρία όμω το βιώνει. Δηλαδή, πήγανε χθε, διάβαζα περισσότερο από 5.000 αριθμό ρεκόρ σε μία μέρα. Τουλάχιστον τόσους. δεν δέχτηκε. Κοιτάξτε, αν δείτε στην ιστορία, είναι λίγε οι ευρωπαϊκέ χώρε οι οποίε πέρα τη Γερμανία στην κίνηση που έκανε, οι οποίε έχουν, πει, έχουν ανοίξει τι πόρτε. Ο καθένα λέει το πρόβλημα να πάει στον άλλον. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορεί, γι' αυτό και η επιστολή δική μας δεν πήγαινε μόνο στους, στους Ευρωπαίους ηγέτες, είναι μια επιστολή παράλληλη, η οποία έχει πάει και στους χώρες που είναι στην ενδιάμεση, είναι, η, είναι τα Σκόπια, είναι η Σερβία κτλ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες θα έπρεπε με οποιοδήποτε τρόπο να διαχειριστούν το πρόβλημα, γιατί όταν κανείς δεν θα αισθανθεί ότι το πρόβλημα είναι δικό μου και δικό σου... Όπω λέμε, εμεί πολλές φορέ το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Αυτό δεν λύνεται με το να λέω δεν είναι δικό μου, είναι δικό σου. Λύνεται ότι όλοι μαζί μαζεύονται γύρω από το τραπέζι και λέμε Το πρόβλημα είναι δικό μα και πρέπει να το λύσουμε. Και είναι τρόποι, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Έχουμε ε, ε, ε υποδείξει και αποδείξει ότι αν με οποιοδήποτε τρόπο δίνεται με ασφάλεια η μετακίνησή του και γίνεται μετά η σωστή διανομή του στι χώρε όπου υπάρχει παράλληλα και ασφάλεια για του ανθρώπου, υπάρχουν και υποδοχή για του ανθρώπου, υπάρχουν και συνθήκε οι οποίε θα επιτρέψουν αυτοί οι άνθρωποι να μην αναζητούν τη Γερμανία, αλλά να ζητούν οποιοδήποτε χώρα είναι στην Ευρώπη. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για κάνετε. Ναι, Αυτό, καλά. τίποτα περισσότερο.